Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα το πρωί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Τσαφτάρη, αναφορικά με την άποψη θέση του για το θέμα εφαρμογής της πρόωρης ορίμανσης των ακτινιδίων που επιχειρείται από φορέα της περιοχής μας και την οποία πρόσφατα η Ίδιον Τηλεόραση παρουσίασε στους εκατοντάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενους ακτινιδοπαραγωγούς μας, λάβαμε την απάντηση πως θα ενημερωθεί σχετικά ο κύριος Υπουργός και θα μας δώσει μια υπεύθυνη και συγκεκριμένη απάντηση για το όλο θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε πως θα μπορέσει να δοθεί άμεσα η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας αυτής, από την οποία προκύπτουν τεράστια ωφέλη για την Πιερία και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αφού άλλωστε υπάρχει κάτι περισσότερο από έκδηλο το ενδιαφέρον εκ μέρους των ακτινιδοπαραγωγών μας. Τη σχετική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών περιμένει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο για το 2011, προκειμένου να δοθεί στους δικαιούχους αγρότες παραγωγούς όλης της χώρας που έχουν εξαντλήσει κάθε απόθεμα της τεράστιας υπομονής τους. Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα βρίσκει εμπόδια στα ταμιακά διαθέσιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Χαρακόπουλο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι έτοιμο. Χοντρικά λοιπόν θα λέγαμε πως αναζητούνται εναγωνίως χρήματα για να αποδοθούν στους δικαιούχους αγρότες όλης της χώρας που αφορούν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, για το οποίο χιλιάδες δικαιούχοι ρωτούν τι έχει απογίνει καθώς κοντεύει να τελειώσει και το καλοκαίρι. Ερώτηση προς τον αρμόδιο για θέματα αλιείας, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απίφθηναν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους όρους εφαρμογής του μέτρου 1-3, επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας 2007-2013. Στην ερώτησή τους, μεταξύ άλλων, ερωτούν τον Υπουργό Ανάπτυξης αν προτίθεστε να παρέμβει για την παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, ενίσχυσης χρηματοδότησης και των σχετικών φακέλων. Επίσης, οι βουλευτές ερωτούν εάν έχει διασφαλιστεί η συνολική δημόσια δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος. Την έντονη αντίδρασή τους στις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί εκφράζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑΟΣ και διατελέσας υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αστέρας.